Να πω ότι η συζήτηση εδώ και όσα ακούστηκαν μου φέρανε μνήμες του παρελθόντος. Ακούστηκε ότι έχουμε γίνει μια μεγάλη αμυγδαλέζα. Και επειδή πήγαινα πολλές φορές στην αμυγδαλέζα, δεν μπορώ να μην θυμάμαι τους ανήλικους που κρατούνταν, τους αιτούντες άσυλο, τα θύματα βασανιστήριων, τους σύρους που βρίσκαμε, την ψώρα, τις απαράδεκτες συνθήκες, τις απάνθρωπες, όχι τις απαράδεκτες, τις εξεγέρσεις που γίνονταν στην αμυγδαλέζα, τις αυτοκτονίες, και όχι σε κάθε αμυγδαλέζα που υπήρχε, τις αυτοκτονίες που γίνονταν τότε, τα 2 εκατομμύρια καταδίκες της χώρας μας που έχουμε για αυτές τις συνθήκες. Μου έρχονται στο μυαλό οι επιχειρήσεις Ξένιος Δίας, ο στιγματισμός των οροθετικών και πάει λέγοντας. Υπήρχε μια πληθώρα γεγονότων. Επίσης, επειδή ακούγεται πολύ για κλειστά κέντρα και κράτηση κλπ, να πω ότι ο νόμος που ίσχυε, που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, ο 3907, προβλέπει εναλλακτικές μορφές της κράτησης για ανθρώπους που είναι υποεπιστροφή. Και επειδή ποτέ δεν δημιουργήθηκαν τέτοιες μορφές κράτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία κυρώσεων κατά της Ελλάδας, που δεν είχε κάνει εναλλακτικά μέτρα τέτοια της κράτησης. Ανοιχτά δηλαδή κέντρα που τα ακούμε και φρύτουμε. Και να πούμε και ενδεικτικά ότι η Ιταλία, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών, έχει 400 στα κέντρα κράτησης. Και η Φιλανδία που έχει δεκτεί 200.000 έχει 70. Για να μην το κάνουμε έτσι, υπάρχει ο μύθος της κράτησης. Μπαίνω στο νομοσχέδιο. Θέλω να πω ότι το νομοσχέδιο θα το πάρουμε, θέλω να εστιάσω από δύο απόψεις. Ένα είναι το περιεχόμενό του και οι συγκεκριμένες διατάξεις του, και ένα δεύτερο το πλαίσιο μέσα στο οποίο έρχεται να εφαρμοστεί και να ψηφιστεί. Ένα πλαίσιο που λέει ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα και μία συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο που αναβαθμίζει, που ουσιαστικά είναι ένα νομοσχέδιο που αναβαθμίζει και αναδιαρθρώνει το άσυλο και την υποδοχή σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που είναι απόρρια, ενσωματώνει καταρχήν οδηγία την 2013 του 32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και είναι ένα νομοσχέδιο που η δουλειά για το οποίο έχει ξεκινήσει από την πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει σχέση με τη συμφωνία παρά μόνο σε ένα άρθρο του αυτή τη στιγμή, τη σύντμηση των ημερών για την έκδοση ασύλου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κανένα άλλο άρθρο δεν αφορά τη συμφωνία. Έρχεται να λειτουργήσει σε μια συγκυρία εφαρμογής συμφωνίας, αλλά δεν έχει σχέση με τη συμφωνία. Θα πω τα θετικά του στοιχεία, που είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και Νέας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που έχει διευρυμένο ρόλο και κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες υποδοχής των νεοεισερχομένων. Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας γραφείων ή κλιμακίων ασύλου εντός των κέντρων υποδοχής και των δομών φιλοξενίας και η δυνατότητα ίδρυσης διακριτών χώρων για παραμονή ευάλωτων ομάδων, όπως παραδείγματος χάρη τα ασυνόδευτα ανήλικα. Προβλέπει αύξηση των οργανικών θέσεων από 443 σε 753. Η υπηρεσία ασύλου και η αρχή προσφυγών που υπάγονται ρητά στο εσωτερικό, στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι πλέον στο δημόσια τάξη. Ενισχύεται η υπηρεσία ασύλου με αύξηση οργανικών θέσεων από 232 σε 520. Και έχουμε την ενίσχυση περιφερειακών γραφείων και κινητών κλιμακίων. Χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε ετούντες άσυλο, σε ετούντες διεθνής προστασία δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται είναι ετούντες πάνω από 5 χρόνια, μέχρι και 15, είναι στην Ελλάδα, έχουν δηλαδή τις προϋποθέσεις και πρέπει να πάρουν το ανθρωπιστικό. Είδα τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κάνετε, κυρία Υπουργέ, και έχετε βάλει από εκεί που δινόταν αυτόματα, σύμφωνα με αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο, έχετε βάλει τη λέξη «δύναται» η χορήγηση του ανθρωπιστικού καθεστώτος. Θα θέλαμε να επιστρέψουμε, να φύγει το «δύναται», να παραμείνει όπως το είχε το νομοσχέδιο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις προϋποθέσεις και γιατί θα φορτωθεί επιπλέον και η διοίκηση.
Και επίσης να πούμε ότι αυτό το backlog το λεγόμενο έχει δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και μάλιστα έχουμε καταδίκη γι' αυτό και έχουμε και δέσμευση του κυρίου Δένδια το 2013 ότι θα λυθεί η κατάσταση, η οποία δεν είχε λυθεί. Και συνεχίζεται αυτό το μπάκλο, το οποίο οφείλουμε να το τακτοποιήσουμε. Και παρακαλώ να γίνει δεχτή η εισήγησή μας να γίνεται αυτόματα όπως η αρχική σας πρόταση και όχι δύναται. Συνεχίζω. Αναβαθμίζεται σε αυτό το νομοσχέδιο η αρχή προσφυγών και ενισχύεται, σοβαρά η ανεξαρτησία της. Θα πω κάποια σημεία που θεωρώ ότι υπάρχουν, αποτελούν παραφωνίες, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι στο 60 παράγραφος 4, την ανοχή σας παρακαλώ, ότι σε έκτακτες περιπτώσεις μεγάλων αφίξεων έχουμε όταν αιτούνται άσυλο οι άνθρωποι, έχουμε σύντμιση των προσθεσμιών στις 14 μέρες. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ προβληματικό για να εξετάζονται επί της ουσίας οι αιτήσεις, να μην γίνονται επιφανειακά η εξέταση και να μην θεωρούνται απαράδεκτες και να απορρίπτονται, αλλά και γιατί η απλή λογική λέει όταν έχουμε αυξημένες ροές χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, περισσότερο προσωπικό, περισσότερο εργατόρες και όχι σύντμηση αυτών των θεμάτων. Επίσης θα ήθελα να αποκατασταθεί η ακρόαση του ετούντος άσυλο που έφυγε χθες το βράδυ στο β' βαθμό σε κάθε περίπτωση όταν το επιθυμεί ο ετών άσυλο, να μπορεί δηλαδή να πηγαίνει, να του γίνεται ακρόαση στο δεύτερο βαθμό και στα σύνορα. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή. Να πω ότι με προβληματίζει η φύλαξη ανοιχτών δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας που τίθεται σε ιδιωτική εταιρεία. Δεν θα μείνω σε αυτό. Να προχωρήσω ότι έχουμε μέσα την έννοια της ασφαλούς τρίτους χώρα, στο άρθρο 56 με βάση το άρθρο 38 της οδηγίας. Να πω όμως ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία δεν πληρεί κανέναν από τους όρους του νόμου όταν το διαβάσουμε. Αυτό το λένε οι διεθνείς οργανώσεις, γιατί έχουμε αυθαίρετες συλλήψεις, έχουμε επαναπροωθήσεις σύρων. Χθες είχαμε καταγγελία από την Guardian και από άλλα έντυπα ότι 16 Σύριοι σε 4 μήνες ανάμεσά τους 3 παιδιά δολοφονήθηκαν την ώρα που πέρναγαν τα σύνορα. Μετά την συμφωνία, 31 Αυγανοί που κινδυνεύουν επαναπροωθήθηκαν στην Καμπούλ. Δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα, δεν έχει προϋποθέσεις ούτε θεσμικά ούτε στην πράξη και γι' αυτό πρόσφυγες δεν πρέπει να επιστρέφονται. Θα πω τώρα ότι επίσης ότι αυτό το νομοσχέδιο καλείται να εφαρμοστεί σε μια συγκυρία που έχουμε υπογράψει Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτή είναι μια συμφωνία που και οι διεθνείς οργανισμοί και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι αποτελεί πισωγύρισμα στη λογική του Διεθνούς Προσφυγικού Ασύλου και τη Συνθήκη της Γενέβης. Γιατί όταν έχουμε ροές 91% πρόσφυγες, καλούμαστε ουσιαστικά να στέλνουμε πίσω πρόσφυγες. Σε αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι πρέπει να αντισταθούμε με όπλα μας στη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα και τις αρχές της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και να μην ξεχνάμε ότι από τις ροές που έρχονται 33% είναι παιδιά, 33% είναι γυναίκες, 33% είναι άντρες πάνω κάτω. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δεχτούμε και να τους στηρίξουμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Να μην στείλουμε πίσω πρόσφυγα, να μην επαναπροωθήσουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στην αλληλεγγύη που έχει δείξει η κοινωνία μέχρι τώρα. Και βέβαια να παραμείνουμε σταθερά σε ότι αυτό που προτείνουμε είναι ευρεία επαναγκατάσταση από την Τουρκία, όχι 72.000. 72.000 είναι ψίχουλα. Δεν ξέρω καν κατά πόσο η Τουρκία θα τα ακολουθήσει, αλλά θεωρώ ότι είναι ψίχουλα όταν έχουμε 3 εκατομμύρια στην Τουρκία και με την κατάσταση αναλογική βέβαια στις χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δένδια, ελάτε. Μετά είναι ο κύριος